Αυτόν θαυμάζουν το γεγονός και οι δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα εις κόμην απέχουσα στα δύο σε ξύκοντα από Ιερουσαλήμ η όνομα Εμάους και αυτοί ομίλα εγένετο αλλά και γυναίκες την έσεξ ημών εξέστησαν ημά γενόμενε όρθιοι επί των μνημείων και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήρθουν λέγουσε και οπτασίαν αγγέλων οι ορακένε οι λέγοντες οι λέγουσιν αυτον ζήν, και απήρθον την έστωσιν ημίν εν το μνημείον και έβρον ούτως καθώς και γυναίκες είπων αυτον δεουκίδων, και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδίστη καρδία του πιστεύνε επί πάσαν, εις ελάδισαν οι προφήτε, που έχει ταύτα έδι παθήν το Χριστό και εις ευθύνη στη δόξαν αυτού, και αρεξάμενος από Μωσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευε αυτής εν πάσης τις γραφές τα περί αυτού, και ήγησαν εις την κόμην που επορεύοντο και αυτός προσεπεί το πορωτέρω πορεύεστε και παρεβιάζοντο αυτό λέγοντες μήνων με θυμών ότι προσεσπέραν εστίκη και έκλικεν η ημέρα και εισήθε του μήνες είναι αυτής και γίνεται εν το κατακτηθήνι αυτό με ταυτόν λαβών των άρτων ευλόγησε και κλάσσε παιδίδου αυτής αυτόν δε διενήθησαν οι ορθαμοί και επέγνωσαν αυτόν και αυτός άφαντος εγένετο από αυτόν και είπε προς αλλήλους, «Οχή η καρδία ημών και αμένη είναι νημήν, ως ελάλη ημήν εν διωδόν και ως δίνηγεν ημήν τας γραφάς, και αναστάντες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθρισμένους τους έντεκα και τους συναυτής λέγοντας, ότι γέρθει ο Κύριος όντως και ο θυσίμονη, και αυτό εξημούνται το εν διωδόν». Και ως εγνώστη αυτής εν τη κλάση του άρτου. Thank you.
και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ανέληξας αγαπέ, ισχυροποίην των χινησήμερων, την υπερνούν δόξη σου, οικονομικός εκείνης. Είσαι εγνεωτόκε, έκτουμε σε του πρεσβεύει, το σωτήρια πάστος. Αυτό το σάρκο θέλει εξ σου, σώσε τα ψυχάσιμο. Μέρα, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Δικτήρμαν δόξα Χριστέ το κράτη σου. Ο Κύριος σου δραγεί περί κραπών τα πέρατα Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και Πνεύματι Αγίος, συνδεσπόζων απάντων σ' αρχή εμφάνης νόσους ιόμενους, και πάτη αφύλασσας τυφλούς επώτησας και τον παράλληλο. Κυρίω επίση ανέτειλε φορέ.
Επ' αυτήν εκχέαση ταύτη των εγγυλισμών των θεράπων δίσου μοσία πνεύσα έπαινον την αεξαίρετον προστίνε τη αρίστηση δημιουργία και η πίνη. Ειδήσε το φως ότι καλόν και η μέρα του το καλέσε όπεν δίκαιοι ισορώντες και των φαϊνότατων του των ίδιων εγγενίζοντα καθεκάστην την κτήση σε τον της όντως ημέρας δοξάζομεν ίδιον και το φως σου το ανέσπερον ο δια του Υιού σου ημίν αντιλάμενος εγγενιστήνε την ημετέρα φύση του Αγίου σου Πνεύματι, ώστε και δια της δωρεάς ταύτης τους δικαίους εκλάμψει κατά τον ίδιο. Σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε τον Πατέρα του Λόγου των Κύριων και Θεών ημών, επειδή τη αφάτου σου φιλανθρωπία και το αμετρήτο σου ελέη κτήσεις των εγγενισμών εδέξατου, και ο παλαιός νόμος εις τύπων της νέας διαθήκης εν τη παρά το Σινά όλη σύ θεοκτία και εν τη βάτω εκείνη τη θαυμαστή και εν τη του μαρτυρίου σκηνή και εν το του Σολομώντος εκείνου περικαλεστά το ναό ηλέω όματι επίβλεψον εφημάς τους αμαρτωλούς και αναξίους δούλους σου τους κατοικούντας τούτων των οίκων των ουρανομίκη το της οικουμένης καύχημα το θυσιαστήριον το αληθινόν της ίσαρή του δόξης και κατάπτωσον το Πανάγιον σου πνεύμα εφημάς και επί την κληρονομία σου και κατά τον Θείον Δαβίδ εγγέννησον εν τες καρδίας ημών πνεύμα ευθές και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον ημάς και της μεν άρχουση δόρισε τρόπια κυνήκας κατά των αοράτων και ορατών εχθρών. Δόρισε δε ημίν ομόνια και ειρήνη. Της δε την οικοδομήν ταύτην και τον του ναού εγγενισμό, έρωτη θειοποιησαμένης διασπουδής, άφεση των πλημελημάτων παράσχου. Δόρισε αυτή στα προσωτερία αιτήματα, έγειρον αυτούς εις την εργασία των εντολών σου, χάρισε αυτής εγγενισμών της δωρεάς του Αγίου σου Πνεύματος, είναι ακατακρίτως προκοινώσε των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν πρεσβείες της Θεοτόπη και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Κυρίου δεηχόμενη ελεύθω, προαιώνιε λόγια και η αίμορο γενές του Θεού Θεέ αληθινέ δημιουργέ πάσης κτήσεως αισθητήστε και νοητής. Ο ταύτην την κτήση πασόφως καθοραΐσας, ότι είναι πάνω της γης υγράν και διαλεγημένη των υδάτων φύσιν εις μία συναγωγή και συνάθρησιν αγαγών και το Θείο σου Πνεύματι το επάνω του ύδατος επιφερωμένο την γη πάσαν κατακοσμήσα και τον κόσμο άπαντα εγγενήσας, ότι η σκηνή του μαρτυρίου εκείνη τεχνικός κατασκευάσας δια Μωσέως και Πνεύματι σου Αγίου εγγενήσας αυτήν, όταν ο φως Σολομώντη προστάξας οικοδομήσε οίκον Άγιον και περηφανήτης εις αφράστου και ανεκμήγη του δόξες και του τον εγγενήσας το Πνεύματί σου του Αγίου και της επικαλυψάσεις αυτών τότε δόξες και χάριτος του Αγίου σου Πνεύματος πάντας του της γερουσίας εκείνης των Ιουδαίων θεατάς γενέστε παρασκευάσεις. Σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε να άναρχε λόγια και η ΕΕ του ανάρχου πατρός. Είναι και η μην εν τη ώρα ταύτη καταπέψει στη χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος και τον είναι γερθέντα λαών
εισήν δοξολογίαν και έπαινος στηρίξης και ενδυναμώσεις, φυλάτων αυτών έως εις των αιώνων συντελείας και το πνεύματί σου το Αγίο τούτον εγγενήσεις, ως αν εν αυτό τας ανεμάρτους θυσίας προσφέροντες ημέτωχοι γενόμεθα του Αγίου Πνεύματος, εγγενιστέντος εν της εγκάτης ημών και δω της διαγίας ημών ηγεμονικών στηρίζοντος και παρέχοντος μυστικός τας νοεράς θυσίας δια της καθάρσεως του, του νοός, προσφέρηση το Δεσπότη Θεό εις δόξαν και τιμήν το ανάρκου και αθανάτου Πατρός και σου του μονογενούς Υιού αυτού και του Παναγίου και αγαθού και ζώπιου σου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πίζεν αυτοίς χρημάιν αυτον όξο τι εστε τόση τη σωσίσε δεύτε πάντα τα έθνη γνώτε του φρικτού μυστηρίου την δύναμη Χριστός γάρος σωτήριμον ο εν αρχή λόγος εσταυρωθεί δήμας και κονετάς και ανέστη εκ νεκρών του σώσε τα σύμπαντα αυτόν προσκυνήσομε. Amen.
Πάντο κράτο, κύριε Ιερμαν
Αγγέλες, Ιησού Χριστέ και Αγία Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αγνός του Θεού, ο Υιός του Πάτρος, ο Αίρον, την αμαρτία του κόσμου, σαν Θεού Πάτρος, αμήν. Ο Θεός την ημέρα σε ευλογήσωσε, ελέησο το όνομά σου εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα του αιώνου. Πανταξίως ο Κύριε τη ημέρα αυτή, αν αμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και νεκών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Ενή το Κύριε το Θεός σου εφημάς, καθόλπε τυλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ερήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο ανοίξτε λίγο τώρα, ανοίξτε, πούμε έξω. Θα βγουν έξω, θα βγουν έξω. Θα βγουν έξω, περάστε, πρέπει να ανοίξουν χώρο. Σήμερα σωτηρία τον κόσμο γέγονε, ασωμέν το Αναστάτη εκ τόλπου και αρχηγό της ζωής ημών. Κάθε λόγκαρ το θάνατο των θάνατων τον οίκωσε δοκέν ημίν και το μεγαλέο. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισαμένο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας
και της εν της νύπαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της νύπαση ζωή χαρισάμενος. Κύριε Σάψονς, προσευχίες μονός, διεσύνη καλυθείο Σάψον του δικαιοσύνης, και μη εισέρε κρίση μετά το δούλο σου το ίδιο και αυτού των οποίων σπαζούν. Ό,τι κατήρξε να κρόσπιζε και μεταπίνωσε την κίνη του, με κάθισε με σκοτεινή σου νεκρού σε όνου και δύο σπαζούν. Και πολλή πάντα σχήματα του ψυχή ότι εγώ δούλο σου ημί. Έτσι και έτσι εν ειρήνη του κυρίου δε ηχόμεν. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναφέρουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλαβίας τελέσε και την πίστη της αληθούς ομολογίας τη δάξη. Αυτός Δέσποτα Πανάγιε, τες αυτών οικεσίες παρακλήθητη και χάρισε ημίν της αναξής δούλης σου μέρος και κλήρον έχει με ταυτόν ή να μιμηθέ αυτόν γενόμενη καταξιωθόμεν των αποκειμένων αυτής αγαθών. Ελέη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση το πνεύματι. Το κεφαλός ημών το Κύριο κλείνομεν. Κύριε. Κύριο Θεός ημών, πρεσβείες της Αγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκ και πάντων των Αγίων σου, τα έργα των χειρών ημών των αναξίων δούλων σου κατεύθυνον και εν πάση ευαρεστήν ημάς τησί εν τησί αγαθότη και καταξίωσα. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Εδώ, εδώ. Από εδώ γυρίστε τώρα. Από εδώ έλατε. Συγχώρεσαι. Περιών ουκ έσκυνην λέγειν κατά μέρος,
τούτον Θεού το κατασκευασμένον, εις μεν την πρώτη σκηνή διαπαντός πλησίας ειν ιερείς, παραγραφίας επιτελούντες, εις δε την δευτέραν, άπαξ του εν ιαυτού, μόνος ο αχιερεύς, που χωρίς αίματος, ο προσφέρει πέρα αυτού και τον του λαού αγνοήματος. Παρά τους πόδας του Ιησού οίκου τον λόγον αυτού, είδε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονία, επιστάσα δε είπε Κύριε ουμένης, ότι αδελφοί μου μόνοι με κατέληπε διακονήν, υπέουν αυτοί να μη συναντιλάβητε, ο Κριτής δε είπε αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστί η χρία, Μαρία δε την αγαθή μερίδα εξελέξατο, ή τη σου καφερεθήσετε απ' αυτής. Εγένετε δε εν τον έγινε αυτόν ταύτα, επάρεσα τη γηνής φωνήν εκ του όπλου, είπεν αυτό. Μακαρία η κυρία η βαστάσας άσε, και βαστίουσε θύλασσας. Αυτός δε είπεν με νουν και μακάρι, οι ακούοντες των λόγων του Θεού. Και φυλάσσοντες αυτόν, δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, εις τους αιώνας των αιώνων. Ο εν τη πέτρα της πίστεως εικόνων εις εν την εκκλησία σου Χριστέ ο Θεός. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογητός εις τους αιώνας, ο δια του καταπετάσματος της αρκός αυτού εγγενήσας ημίν, της των προπατώρων εκκλησίας, των εν ουρανής απογεγραμμένων, την είσοδον, ένθα ήχος καθαρός εορταζόντων και φωνή αγαλιάσεως, αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε επίβλεψον, εφημάς τους αμαρτωλούς και αναξίους δούλους σου, τους των εγγενισμών επιτελούντας, του σεβασμίου ναού του Αγίου Ευμενίου του Νέου, η σύμβολο της Αγιωτάτης σου Εκκλησίας, του θέστην αυτού του σκήνους ημών. Όντα και ναό σου και μέλη Χριστού σου, δια του πανεφήμου Αποστόλου Παύλου ονομάσαι κατηξίωσας. Και τούτον στερέωσον μέχρι τη συντελείας του αιώνος, ασάλευτον και δεδοξασμένον εμψή, και αξίωσον ημάς εν αυτό ενέσεις και δοξολογίας ακαταγνώστους προσάγει τη δόξη σου. Και το μονογενή σου Υιό, το Κύριο ημών Ιησού Χριστό και το Αγίο σου Πνεύμα, εν επιγνώση και πάση αισθήση και προσκυνούντας εν φόβος των θείων δειχθήν αξίως κτιρμών, ευποσδέκτουστε της η αγαθότητη γενέστε τας δύσης ταύτας, άση περιμόν και παντός του λαού σου, τη αφάτος η ευσπλαχνία προσάγομεν, πρεσβείες της αχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εναγείς επαναπάβει, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαι αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Κυρίου δεηθούμεν. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανείς, ταύματα και στρατιάς Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, πίσω συντή εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντον ημίν της ειν αγαθότητα, ότι πρέπει εσύ, πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε ότι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Υπεστηνούντος ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστί ο βασιλεύς της δόξης. Ως του Άνος στερεώματος την εκρέπειαν και την κατώσιν απέδειξαν ωραιότηταν που Αγίος Κυρώματος την δόξη σου Κύριε κρατέας όλα το Ιησέωτα Θεώτος επρόσδεξε ημών ας εμπαρκώ αρμάζον προς αγωμένας κτητόρων του Αγίου οίκου τούτου. Αιωνία ημίμη, αιωνία ημίμη. Των κτητόρων του Αγίου οίκου τούτου. Ο και ταύτην την δόξαν της υπερσού αθλήσας η Αγίης η Μάρτης η δωρισάμενος το σπήρεστε εν πάση τη γη τα λείψανα αυτών εν της Αγίης οίκη σου και καρπούς η αμάτων βλαστάνη αυτός δέσποτα ο πάντων των αγαθών χορηγός υπάρχων πρεσβείες των Αγίων εν δόξων τεσσάρων νεομαρτύρων των ερεθύμνη, όν ευδόκησα στην απόθεση των λειψάνων,
εν το σεπτό οίκο σου γενέστε, αξίωσον ημάς ακατακρίτως την ανέμακτον σοι προς εν εγγύν, εν αυτό θυσίαν και δώρησε ημίν πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα, αντάμυψη παρέχων και εν τούτο της αθλήσας υπέρ του Αγίου ονόματός σου, το θαυματουργήν δι' αυτόν προς ημετέραν σωτηρία. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ο Θεός ο σωτήριμον, ο πάντα ποιόν και πραγματευόμενος εξωτηρία του γένους των ανθρώπων, πρόσδεξε ημών των αναξίων δούλου σου τας δεήσει και ικάνωσον ημάς επί της παρούσης ώρας εις το ακατακρίτως των εγγενισμών επιτελέσε του ναού τούτου του προσωτηρίαν ημών και την συνδοξολογίαν οικοδομηθέντος επωνόματι του Αγίου Ευμενίου του Νέου και την έφοδον της εν αυτό ποιήσε τραπέζης. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ξάσωσε. Αιώνα του Yeah.
τα όλα τα Oh,
Oh,
Thank you.
All right.
Ο Θεός ο άναρχος και αείδιος, ο εκμειόντουριστο είναι τα πάντα παραγαγών, ο φως εικόνα πρόσιτων και θρόνων έχων των ουρανών, την δε γη υποπόδιων, ο το Μωυσή πρόσταγμα δούς και υπογραμμών, το δε Βεσελελεήλ πνεύμα σοφίας εν θείς και ικανώσας αυτούς, προς απαρτισμόν της του μαρτυρίου σκηνής εν ηλατρίας δικαιώματα ειν, εις αληθείας εικόνες και προχαράγματα, ο το Σολομών διπλάτος και χήμα καρδίας δωρισάνωνος και δι' αυτού, το πάλε ναόν αναστήσας της Αγίης δε πανεφήμισου Αποστόλης της εμπνεύμα τη λατρείαν και της κοινής της αληθινής εγγενήσας την χάριν και δι' αυτών τας Αγίας σου Εκκλησίας και τα θυσιαστήριά σου Κύριε των δυνάμεων εν πάση τη γη καταφυτεύσας εις το προσάγιες θέση τας Ιεράς και Ρημάκτους της θυσίας ο και τούτων των ναών νυν ευδοκίσας επωνόματι οικοδομηθήνε του Αγίου Ευμενίου του Νέου, προσδόξαν σοι και του μονογενού σου Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτός αθάνατε μεγαλόδωρε βασιλεύ, νύστητη των εκτιρμών σου και τα ελέη σου ότι από του αιώνος εσύ, και μη βδελήξεις ημάς πλήθη με μολυσμένους αμαρτιών, και μη βεβηλώσεις την διαθήκη σου δια την ημετέραν ακαθαρσίαν. Αλλά πάρηδε και νυν τα παραπτώματα ημών και ενίσχυσον ημάς και ικάνωσε τη χάρητη και επιφυτίση του Αγίου σου και ζωοποιού πνεύματος. Εκτελέσε ακατακρίτους των εγγυνισμών του ναού τούτου του εν αυτό θυσιαστηρίου ποιήσαστε την καθιέρωση. Ίνα και εν τούτο ευλογούνται σε ψαλμείς και ύμνης και μυστικές λειτουργίες. Τη συνευσπλαχνία διαπαντός μεγαλύνομαι. Ναι, Δέσποτα, Κύριε ο Θεός, ο Σωτήρη μόν η ελπής πάντων των περάτων της γης, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένους και κατάπεμψον το Πανάγιο σου Πνεύμα το προσκυνητών και παντοδύναμων και αγίασον των οίκων τούτων. Λύρωσον αυτόν φωτός αηδίου, ερέτησον αυτόν εις κατοικίαν σύν, ποιήσον αυτόν σκήνωμα δόξη σου, κατακόσμησον αυτόν της θύης σου, και υπερκοσμή εις χαρίς μας, κατάστησον αυτών λιμένα χυμαζωμένων ιατρίων παθών καταφυγήν ασθενών δαιμόνων φυγαδευτήριων, εντο είναι της οφθαλμής σου ανεωγμένους επ' αυτών, ημέραστε και νυχτός και τα ότα σου προσέχοντα εις την δέηση των εμφόβων σου και ευλαβία εν αυτό εις ιόντων και επικαλουμένων το πάντημον και προκυνητών όνομά σου. Ως άνετης οντέσε και εσύ ακούσεις εν το ουρανό άλλο και ποιήσεις έλεος και ήλαιος έσυ αυτής. Φύλαξον αυτόν έως της συντελείας του αιώνος ασάλευτον και το εν αυτό θυσιαστήριον Άγιον Αγίων ανάδειξον τη δυνάμη και ενεργεία του Αγίου σου Πνεύματος. Δόξασον αυτόν υπέρ το κατανόμων ηλαστήριον ώστε τα σεν αυτό τελωμένας ιερουργίας εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών σου θυσιαστήριον καταντάν και την χάριν ημίν κομίζει της εις αχράντου επισκιάσεως θαρούμεν γάρ ούκριστη των ημετέρων αναξίων χειρών υπουργίαν αληστησίν άφατον αγαθότητα. Αντιλαβούς όσων ελέησον ανάστησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, πέτης άλλων την ειρήνης και τη σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, πέτης ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού ευκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, πέτης του Αγίου οικοτρούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, πέτου Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίους, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του έργου των χειρών ημών και των Ιας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήνους και πάσαν την ζωή ημάς, Χριστώ το Θεό παραθώ μετά. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών,
και εν αγίης της υπερσουαθήσας η τιμής η μάρτης η επαναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών ο αγιάσας τα ρήθρα του Ιορδάνου δια της σωτηριώδου σου επιφανίας αυτός και νυν κατάπεμψον τη χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος επί του παρόσου θυσιαστήριον και ευλόγησον ημάς και το είδωρ τούτο προς αγιασμόν και τελείωση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ως αγαπητά, πες. Oh,
Ο Δημήτριος που είναι, έλα εδώ. Ραντίς με ισόπα και καθαρίστη σώμε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE
Και ονομαστεί
Ματθαίος Μάρκος Λουκάς Ιωάννης. Ματθαίος. Ματθαίος Μάρκος Λουκάς Ιωάννης. Απόστολε Άγιε και Ευαγγελιστά χωρίς να σηκώσετε το άσπρο, έλα,
Μην σας σηκώσετε το άσχημα. Ψηλά. Oh,
Αγίασον Κύριε των οίκων τούτων εις αιώνα αιώνος. Αγίασον Κύριε των οίκων τούτων εις αιώνα αιώνος.
Αγία σου, Κύριε των οίκων τούτων, εις αιώνα αιώνων. Αγία σου, Κύριε των οίκων τούτων, εις αιώνα αιώνων. Αγία σου, Κύριε των οίκων τούτων, εις αιώνα αιώνων. Αγία σαν Κύριε των οίκων τούτων, εις αιώνα αιώνων. Αγία σαν Κύριε των οίκων τούτων, εις αιώνα αιώνων. Αγία σαν Κύριε των οίκων τούτων, εις αιώνα αιώνων. Αγία σαν Κύριε των οίκων τούτων, εις αιώνα αιώνων. Θεού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Και πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών του ουρανού και της γης ποιητής, ότι την Αγία Σου Εκκλησία ρήτω σοφία θεμελιώσας και αντίστοιχο της αγγελικής εν ουρανό λειτουργίας, την της ιεροσύνης τάξην επί της γης εις της άμενος, Συ Δέσποτα μεγαλόδωρε πρόσδεξε και των δεωμένων, ημάς, ούχος αξίου σώντας περιπτυρικού των ετήν, αλλήνα το υπερβάλλον διεκθήτης εις αγαθότητος. Ουγαρε πάυσε το ανθρώπινο γένος πολυτρόπος ευεργετών κεφάλαιων δε δωρήσεντος των ευεργεσιών, την ενσαρκή του μονογενούς Υιού παρουσιανός, επί της γης αυθής και λάμψας της εν σκότης προσωτηρίας, αν είναι γυρέ αυτών υπέρ ημών θυσίαν, και γέγονε του κόσμου παντός συλλαστήριον. Κοινωνούς ημάς της Ιδίας Αναστάσεως ποιησάμενος και αναγυφθείς ουρανούς, ενέβησε τους εαυτού μαθητάς και αποστόλους καθώς επεγγείλαν το δύναμιν εξήψους.
ήτης εστί το Πνεύμα το Άγιον, το προχυνητόν και παντοδύναμον, το έξω του Θεού και Πατρός εκπορευόμενον, διού γενόμενη δυνατή εν έργο και λόγο, βάπτισμα παρέδωκαν υιοθεσίας εκκλησίας ανέ, ανέστησαν ίδρυσαν θυσιαστήρια, ιεροσύνης έθεντο κανόνας και νόμους, όλοι εμείς οι αμαρτωλοί κατέχονται στην παράδοση, προς ποιν το μέση το αιωνίο Θεό και Δεομεθά σου, εύσπλαχνα, τον προς την σύν υγνωδία οικοδομηθέντα τούτων ναών, της Θείας σου πλήρωσαν δόξης και το παρόν θυσιαστήριον Άγιον Αγίων ανάδειξαν, ώστε ημάς παρεστώτας αυτό, ως το φρικτό της Βασιλείας σου θρόνο κατακρίτως λατρεύειν σύ, δε ίσης υπερημών και παντός του λαού σου αναπέμποντας και την ανέμπακτο θυσία της σύ προσφέροντης αγαθότης εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων συγχώρησε, της κυβέρνηση βίου, της αγαθής πολιτείας κατόρθωση, της εκπλήρωση πάσης δικαιοσύνης. Ότι ευλογητές το Πανάγιον όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και καλώς ημών το Κύριο κλείνομαι. Ότι είναι ξέχειας χάριν εκ τους Αγίους Αποστόλους και επί τους Οσίους ημών Πατέρας εξίωσας δια την πολλή σου φιλανθρωπία και μέχρι ημών των αμαρτωλών και άκριων δούλων σου εκτείνε. Διό Δεόμεθά σου Δέσποτα πολυέλε, πλήρωσαν δόξη και αγιασμού και χάρητο στο θυσιαστήριο τούτο. Ώστε μεταποιήστε τα σεν αυτό προσφερομένους οι ανεμάκτους θυσίας εις το άχροντο σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού, του μονογενούς Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, προς σωτήρια παντός του λαού σου και της ημών αναξιότητος. Τ' Άγιο Κύριο και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κυρίου δεηθώμεν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, Υιέ και Λόγε του Θεού του Ζώντος, ο το ποτήριον της Καινής σου Διαθήκης Αγιάσας και επιδούς αυτό η σεφροσύνη πάση της μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού, αυτός και νυν Δέσποτα Χριστέ ο Θεός ημών, εξ απόστειλον το Πνεύμα στο Άγιον επί τα ποτήρια τούτα, τα κενά, και ευλόγησον και αγίασον και τελείωσον και της μετέχουσι εξ αυτών παράσχου την ειρήνη, την ομόνια και την αγάπη ή της ουδέποτε εκπίπτει. Σίγαρι ο αγιασμός ημών και ο φωτισμός Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ιδού, υγείαστε και τετελείωτε το ποτήριον της σωτηρίας και ο δίσκος της ζωής της Καινής Διαθήκης εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκια ή και εις τους αιώνας τον αιώνο. Απόστολος προς
Εκύκλωσαν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτό. Έως πότε την ψυχή ημών έλης, ίση ή ο Χριστός, υπέ ημίν παρησία. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, είπον ημίν και ού πιστεύετε. Τα έργα α εγώ ποιο εν το ονόματι του Πατρός μου, τα αυτά μαρτύρει περί εμού, αλλημείς ού πιστεύετε. Ουγαρεστέ εκ των προβάτων των αιμών, καθώς είπον ημίν. Τα πρόβατα τα αιμά της φωνής μου ακούει, καβό γινώσκω αυτά, και ακολουθούσι μη καβό ζωήν αιώνιον δίδομη αυτής. Και ουμίν απώνονται εις τον αιώνα, και ου χαρπάσι της αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου, ως δέδο και μιμίζον πάντο ρεστή,
και ουδείς δύναται αρπάζειν εκ της χειρός του Πατρός μου, εγώ και ο Πατήρ, ένες με. Δόξα σε, Κύριε, δόξα σε. Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, του καθηγουμένου της Αγίας Μονής Ταύτης, Μακαρίου Ιερομονάχου και της Συνοδείας αυτού και πάντων των εγγενιαστών του Ιερού Ναού τούτου και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, πάμπλη μέλημα εκούσιον δε και ακούσιον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όλη η κληρική από λίγο η λειτουργική. Από λίγο. Μπορείστε. Αθανάση, ένα παιδί μου. Δόξα σοι το Δισάντι το φως, δόξα εν υψίς της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευλογίας. Δόξα σοι το Δισάντι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Σε την άμενον ταύτη και κατάρτισε αυτή είναι φύτευσε εν η δεξιά σου. Αγίος Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμενον ταύτη και κατάρτισε αυτή είναι φύτευσε η δεξιά σου. Αγίος Αγάνατος. Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμενον ταύτη και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε εν η δεξιά σου. Αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως.
των Αποστόλων του Ανάγνωσμα. Πέντες ημέρες εκείνες έγινε το Πέτρο διερχόμενον δια πάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας λίδων Εβραίτε τα βυθό ανάστηθη η δε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα τον Πέτρο να νεκάρεις. Και πίστεψαν πολύ επί των Κύριων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ευχαριστούμε του Αγίου Ευαγγελίου. Σε το πνεύμα Ιησού. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστι δε της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα, τη λεγόμενη Εβραϊστή Βηθεσδά, πέντες το ας έκουσαν. Εν ταύτες κατά εκεί το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών χολών ξηρών εκδεχομένων, τι του είδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινε εν την κολυμβήθρα και εταράσε το είδωρ. Και ούν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ειν δε της άνθρωπος εκεί 38 έτη, έχων εν τη ασθενία αυτού, τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον, και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό, θέλεις υγιής γενέστε. Απεκρίθη αυτό ασθενών, Κύριε άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν, ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρόε μου καταβαίνει. Λέγει αυτό Ιησούς, έγειρε άρων των γράβατων σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένετο υγιής ουκ εξαισθήσει άρε των γράβατων. Απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με υγιής εκείνος μη είπε, άρων των γράβατων σου και περιπάτη. Ρώτησαν ουν αυτόν, τι σε στην ο άνθρωπος ο υπόνσι, άρων των γράβατων σου και περιπάτη. Ο δε ιαθής ουκ ήδη της εστίν, ο γάρ Ιησούς εξένευσεν όκλου, όντως εν το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερόν και είπεν αυτόν, είδε υγιής γέγονας, μη και τι αμάρτανε, ή να μη χείρον σύ τη γέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιής. Μανουέλα.
προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτε των κατοικουμένων, όσοι πιστοί ετικέτη εν ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλαβού όσων ελεήσω και διαφύλαξε τη μάχη του Θεού τη συγχάρη τη σοφία. Thank you.
Κύριε Βυσκό, Κύριε Πατριάρχο ημών Βαρθολομαίου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Μακαρίου Ιερομονάχου και της συνοδείας αυτού, πάντων των εγγενιαστών. Εστί, Κύριος ο Θεός, επί βασιλείαχου πάντοτε νυν και αΐ, Χριστούς αιώνας των αιώνων. Μαστήρας εν σοφία πρόσκομε. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογεννήτον, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, μούσον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δημάς ανθρώπους ήδη την ημετέρα σωτήρια κατελθόντα εκ του ουρανού της εκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημόνια ποντίου πυλάκου και παθόντα και τα φέντα. Και να σάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς ενελθόντας του ουρανούς και το ζώμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι να έρχονται να τα δόξουν και ζώντας και νεκρούς εκ της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και όσο προσκυνούμενον και στον τοξαζόμενον, τώρα λύσαν για τον προφητών. Εις μία λαγία καθολική και προσωρική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, πρωτοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος εγώ. Αμήν. Στο μεν καλό, στο μεν με τα φόβου, πρόσχομεν την Αγία να αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Εν λέον ειρήνης της Υιάς δεν τον τόπο των Αστερουσίων για να τελέσουμε τα ιερά εγγένεια του παρεκκλησίου του. Ο Άγιος Ευμένιος σήμερα μας καλεί να πραγματοποιήσουμε στο όνομά του μια από τις ομορφότερες τελετές της εκκλησίας μας, τον εγγενιασμό αυτού του ναού ή αλλιώς όπως τη λέμε όλοι μας την θρόνιαση αυτού του ιερού θυσιαστηρίου για να μαρτυρείται η συνέχεια της πίστης μας και της αιώνιας παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Σήμερα σε αυτό τον χώρο που μόλις καθηγιάστηκε το πάλε ποτέ ερυπωμένο κελί που φιλοξενούσε κάποτε λεπρούς μοναχούς σε αυτόν εδώ τον τόπο του μοναστηριού μας μετατράπηκε και μετατρέπεται σήμερα σε ένα λιμάνι προσευχής και σωτηρίας για όλους μας στο όνομα ενός λεπρού
του Αγίου Ευμενίου του Νέου. Αυτό το κτίριο που έχουμε τη χαρά να εγκαινιάζουμε σήμερα ήταν το καταφύγιο των περιθωριοποιημένων αδελφών της Μονής που πάλευαν όχι μόνο με την ασθένεια αλλά και με το κοινωνικό αποκλεισμό και τον εξευτελισμό. Ο νέος αυτός ναός που κοσμεί το μοναστήρι μας δεν είναι άλλη μια εκκλησία για να καμαρώνουμε στην εκκλησιαστική κληρονομιά των αστερουσίων, ούτε για να ενισχύουμε την τουριστική προβολή του τόπου αυτού. Είναι ένας ζωντανός φάρος ελπίδας και πνευματικής ενδυνάμωσης που ο ίδιος ο Άγιος σήμερα ευλογεί και ευλόγησε με τις προσευχές σου σε αυτόν τον τόπο και συνεχίζει να ευλογεί σήμερα με τη χάρη του. Ο Άγιος μας, γνήσιο τέκνο των αστερουσίων, αφού δοκιμάσκε με τη λέπρα και υπέφερε πολύ, έζησε με την ασθένεια, την απομόνωση και τον περιθώριο, αλλά αντί να υποκύψει, αντιμετώπισε αυτή την πνευματική με πνευματική δύναμη και αρχοντιά. Δέστε πώς περιέγραφε ο ίδιος τους φοβερούς πόνους της λέπρας, όταν συνδυάζοντάς τον με υψηλότατο πυρετό ένιωθε ένα δροσερό αεράκι να τον δροσίζει και να του δίνει πολύ χαρά. Ήταν, λέει ο ίδιος, σαν μια σιδεροχτενιά να σου την βάζουν εδώ πίσω στην πλάτη και να σου τραβάνε τις σάρκες σου. Αυτό το πράγμα δεν το έζησες ποτέ και δεν θέλω να το ζήσεις, έλεγε σε πνευματικό του παιδί. Να σου τραβάνε τις σάρκες κάτω, σου λέω, κάτω, κάτω. Να μπαίνει η σιδεροχτενιά μέσα στις σάρκες και να σου τις τραβάνε και να λες, ρίξε τις σάρκες να τελειώνουμε. Φανταστείτε λοιπόν τι πόνος. Αυτό είναι μαρτύριο. Και όταν τον ρωτούσανε, και εσύ γέροντα τι έκανες, μας απαντούσε, έκανα προσευχή. Και μετά άρχισα να σκέφτομαι αυτό τον καλό λογισμό. Μεγάλος ο Σταυρός, μεγάλη Ανάσταση, μεγάλη συμμετοχή στα πάθη του Κυρίου. Και μετά τον καλό λογισμό ήρθε η δρόσος του Αγίου Πνεύματος, ο καρπός δηλαδή. Μια άλλη φορά ανέφερε σε πνευματικό του παιδί ότι χάρηκε πολύ όταν έμαθε ότι πάσχει από λέπρα. Χάρηκες, λέει, εκείνος απορριμμένος. Ναι, με γέμισε απέραντη χαρά, γιατί όσο πιο μεγάλη ασθένεια, τόσο πιο μεγάλη Ανάσταση. Με την ίασή του, αντί να αποχωρήσει από το λιμωδόν, επέλεξε να μείνει και να γίνει θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων εκείνων που υπέφεραν. Αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία των ασθενών. Επέστρεψε όμως εδώ, στα αγιασμένα αυτά χώματα, οδηγούμενος από την Παναγία μας, για να θεραπευτεί από μια άλλη νόσο, την πνευματική νόσο, το δαιμονισμό. Να θεραπευτεί από την κατάληψη του πονηρού που υπέστη στα σκαλιά του λιμωδών, ένα και μια κούφια ευχαρίστησης, όπως έλεγε ο ίδιος, που και δαιμονίστηκε. Αυτή η θεραπεία που συντελέστηκε εδώ, αδελφοί μου, στέκεται αφορμή για αυτή την ιερή μέρα, την ημέρα εγκαινιασμού αυτού του ναού στο όνομά του. Και αφιερώνουμε αυτό το ναό σε ένα μεγάλο Άγιο, ο οποίος μας δείχνει μέσα από το βίο του πως η αγάπη, η ελπίδα που τροφοδοτούν την πίστη μπορούν να μετατρέψουν τον πόνο σε ταξίδι πνευματικής θεραπείας. Μας δείχνει πως η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στην αγάπη προς τον Θεό. Είναι αυτή η αγάπη που μας καλεί να λέμε στις προσευχές μας, Κύριε Ιησού, βοήθησέ με να σε αγαπώ πάντοτε, περισσότερο από τον κόσμο, από τον ίδιο μου τον εαυτό, και να μην χορταίνω να σε αγαπώ. Μια αγάπη που πληρώνει την καρδιά, που πλημμυρίζει από χαρά, τη χαρά που δεν είναι απλώς μια αίσθηση, αλλά μια στάση ζωής που αντλείται από τη βαθιά εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Καθώς εγκαινιάζουμε λοιπόν αυτό τον ιερό χώρο, ας εμπνευστούμε από το παράδειγμά του, ας κρατήσουμε τη χαρά και το γέλιο του ως φάρο φωτός στη ζωή μας, αναγνωρίζοντας ότι η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στην αγάπη προς το Θεό και στον συνάνθρωπο. Αυτή η Θεία Αγάπη, η Θεία Χαρά του Αγίου Ευμενίου διαχέεται σε κάθε λόγο και πράξη του.
γελώντας ακόμα και στα πιο δύσκολα γεγονότα της ζωής του. Και αυτό το γέλιο δεν ήταν απλώς μια έκφραση αισιοδοξίας, αλλά μια βεβαιότητα, μια βαθιά πνευματική αντίληψη ότι όλα είναι υπό τη Θεία Πρόνοια. Κοιτάξτε την εικόνα του Αγίου Ευμενίου. Χαμογελάστε του και αφήστε την εικόνα του να σας εμπνεύσει για μια ζωή γεμάτη χαρά και ευλογία. Η εσωτερική γαλήνη και η χαρά πεπέμπει, μπορεί να γίνουν πηγή δύναμης, αισιοδοξία στη δική μας καθημερινότητα. Με κάθε χαμόγελο Άγιος Ευμένιος στέλνει το μήνυμα της ελπίδας, της ενθάρρυνσης, δείχνοντας ότι η χαρά είναι προσιτή σε όλους, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις που έρχονται στη ζωή μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, καθώς θα αποχωρείτε σήμερα από αυτό το ιερό μέρος, σας παρακαλώ να κρατήσετε αυτή τη χαρά. Χαράξτε το χαμόγελο του Αγίου στις καρδιές σας και με την ευλογία του την πνευματική, να κερδίσουμε την πνευματική μας ανανέωση. Ας είναι αυτός ο ναός ένας νέος φάρος πίστης και αγάπης, αποτελώντας ένα ζωντανό σημείο συνάντησης για όλους μας, που αναζητούμε την ειρήνη και τη χαρά μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, βοήθησέ με να σε αγαπώ πάντα, περισσότερο από τον εαυτό μου και από όλο τον κόσμο, και να μην χορταίνω να σε αγαπώ. Ας προσφέρουμε λοιπόν και εμείς σήμερα την αγάπη μας προς τον Θεό, στον Άγιό μας, και να τον παρακαλέσουμε σήμερα να μας μυρώσει με τη χάρη του και να μας ευλογήσει στη ζωή μας. Μετά από αυτές τις σκέψεις, απευθύνομαι προς το Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, το Μητροπολίτη μας Γορτίνης και Αρκαδίας κύριο Μακάριο, τον ακάματο εργάτη του καρποφόρου Αμπελώνος του Κυρίου, τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, και σας εκφράζω σεβασμιότατε μέσα από την καρδιά μου τις θερμές ευχαριστίες μου για τη στοργική αγάπη και συμπαράσταση την οποία καθημερινά μας προσφέρετε, αλλά και τη χαρά που μας δίδετε σήμερα με την τέλεση των ιερών εγγενείων τα οποία επιτελείτε, και ευλογείτε αυτό το έργο και βάζετε ένα ακόμα χρυσό κρίκο αυτής της πνευματικής μεγάλης κληρονομιάς, της κληρονομιάς αυτού του τόπου, αγιάζοντας σήμερα ένα θυσιαστήριο στο όνομα του αληθινού Θεού και προς τιμή του Αγίου Ευμενίου του Νέου, διατρανώνοντας την συνέχεια αυτής της μεγάλης θαυματιστής πνευματικής ευωδιαστής πορείας και παρουσίας αυτού του τόπου των αστερουσίων ωραίων, και ανά τους αιώνας εκλάμπρυναν οι φωτεινοί αστέρες της Εκκλησίας και μας χαρίζεται μια πολύτιμη πνευματική κληρονομιά, την οποία εσύ σεβασμιότατε με χρυσά γράμματα καθημερινά συμπληρώνετε. Ήρθε οι πρεσβείες του Αγίου να σας συντροφεύουν στον αγώνα, το έργο σας, το έργο που καταβάλλετε προς δόξα της Εκκλησίας μας. Επίσης ευχαριστώ όλους τους σεβαστούς πατέρες που βρίσκονται σήμερα εδώ, τον Άγιο Πρωτοσύγγελό μας, τον πατέρα Ιωακείμ, ο οποίος έτρεχε όλη την ακολουθία αυτή για να ετοιμάσει τα των εγγενείων και διακόνησε αυτό το ναό, καθώς τους αγαπητούς μας άρχοντες, ιδιαίτερα τον δήμαρχό μας, Μιχαήλ Κοκολάκη, ο οποίος πάντοτε βοηθεί το έργο του μοναστηριού μας και στέκεται δίπλα μας. Όλους εσάς που είστε κοντά μας, που στηρίζετε αυτό τον τόπο γιατί τον αγαπάτε και τον αγαπούμε και εμείς, γι' αυτό αγωνιζόμαστε και μένουμε εδώ. Και ήρθαμε σήμερα και ήρθατε όλοι εσείς σήμερα για να τιμήσετε τον Άγιό μας. Είναι όμως ανέκφραστη η συγκίνησή μας και ασυγκράτητα τα αισθήματα της χαράς μας για ό,τι οικονόμησε ο Άγιος, για των εκλεκτών προσώπων που ενέπνευσε, ώστε να οικοδομηθεί, να ευπρεπιστεί, να καλοπιστεί αυτός ο χώρος. Και αναφέρομαι σε εκείνους οι οποίοι πρόσφεραν πολλά ή λίγα, που όμως ήταν ικανά για να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Πρώτον, εκείνον που εκπώνησε τη μελέτη για τη διαμόρφωση αυτού του χώρου,
σε ένα αφιερωμένο στον Άγιο Ευμένιο Ναό, το οποίο είναι ο Βαγγέλης Κουτάντος, τον οποίο ευχαριστούμε και εκείνον και την σύζυγό του και την οικογένειά του, γιατί είναι και συγγενής του Αγίου και τον ευχαριστούμε διπλά που σήμερα βρίσκεται εδώ κοντά μας και παρακαλούμε τον Άγιο, όπως Βαγγέλη σχεδίασε σε εσύ το ναό του, να σχεδιάσει για την ζωή σου μια ευλογημένη πορεία, χαρίζοντας κάθε ευλογία και αγαθό στη ζωή σου και στην οικογένειά σου. Στρέφω το νου μου στον Καναδά, στον κύριο Κωνσταντίνο Γκουγκούλια, ο οποίος για άλλη μια φορά συμπαραστάθηκε οικονομικά σε αυτό το έργο του Αγίου Ευμενίου. Όμως και άλλοι αδελφοί εκλεκτοί που βρίσκονται σήμερα εδώ, ανάμεσά μας, ένας από αυτούς που πρόσφερε τα μέγιστα, ο Κρουσταλάκης, ο Νικόλαος, με τη σύζυγό του Αφροδίτη, οι οποίοι πρόσφεραν και εκείνοι για την ολοκλήρωση αυτού του ναού και την επίπλωσή του. Τους ευχαριστούμε. Επίσης, δεν αναφέρω και άλλους οι οποίοι προσέφεραν καντήλια, στασίδια, Ευαγγέλια και άλλα είδη λειτουργικά, όπως η Σοφία Πολιτίδου, ο Ιωάννης ο Χριστόπουλος, η Ελισάβετ Καπογιάννη, ο Γιώργης Χαραλαμπίδης, η Γεωργία Χαροκόπου, η Μαρία Παντεχάκη, η Μπρόκου η Πόπη, ο Κώστας και η Ελένη Καραδημητρίου, ο Βασίλης ο Πελαντής, ο Βουδάσκας ο Αντώνιος, ο Τσικαντιλάκης ο Χαράλαμπος, ο Ζαχαριουδάκης η Ιωάννης και η Ευαγγελία, η Άρτεμη και η Κυριακή Λιδατάκη και τέλος ο Ιωάννης Κοκολάκης και ο Δήμαρχός μας Μιχαήλ Κοκολάκης, οι οποίοι όλοι αυτοί, φανεροί και αφανείς, αδελφοί μας όμως εμπιστεύτηκαν την προσπάθειά μας και ήρθαν αρρωγοί στο ταπεινό έργο μας. Πώς να παραλείψω και όλους εκείνους οι οποίοι αυτές τις μέρες εδαπανήθηκαν στην προετοιμασία αυτών των εγγενείων, όλους σκοπιώντας αδελφούς μας και τους προσφέροντας πολλά από τα εδέσματα τα οποία θα προσφερθούν σε λίγο στο καφέ και στην τράπεζα. Και εύχομαι ο Άγιος Ευμένιος να τους χαρίζει εκατονταπλασίωνα τις δωρεές και τις ευλογίες της ζωής σας, όλων σας. Επιτρέψτε μου όμως και τελειώνω γιατί ήδη έχουμε κουραστεί. Να αναφερθώ σήμερα ξεχωριστά σε ένα πρόσωπο που όπως και εσείς αγαπάει τον Κουδουμά και τα τελευταία περίπου 15 χρόνια δεν σταματά να συμμερίζεται τη δική μας αγάπη, τη φροντίδα για αυτό τον τόπο, ένα πρόσωπο που έχει αναλωθεί σωματικά για να προσφέρει ένα λιθαράκι το οποίο όμως δεν θα προσβάλλει την ομορφιά αυτού του τόπου, αλλά θα τον αναδείξει. Το πρόσωπο αυτό είναι ο αγαπητός μας Νικόλαος Κονδράνη, ο οποίος στον χώρο αυτόν τον οποίο βρισκόμαστε και όλα αυτά τα οποία μας περιβάλλουν, τα ιερά σπήλαια που βρίσκονται εδώ από πάνω μας, ο περιβάλλον χώρος αυτού του ναού είναι κόπος και υδρότας κυριολεκτικά δικός του. Γιατί ναι μεν εμείς μπορεί να εξοικονομούμε με τη δική σας πάλι βοήθεια χρήματα που απαιτούνται για όλες αυτές ανακινήσεις, αλλά όμως η θυσία η δική του είναι δική του. Γι' αυτό και διαλέξαμε αυτή τη μέρα εδώ, σε αυτό το χώρο να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε αυτό το χώρο που όλες οι πέτρες, οι εγκόνιτοι που βλέπουμε στα σπήλια κουβαλήθηκαν, χτίστηκαν και τελειοποιήθηκαν με τα χέρια του και σήμερα προσφέρονται στη λατρεία του Θεού και συνέχιση του πολιτισμού αυτού του τόπου, του πολύτιμου μέρους του οποίου είναι αναρρύθμιτα σπήλια. Για όλο αυτό λοιπόν τον κόπο τον οποίο έχει καταβάλει και εδώ στο Κουδουμά και στο Λουσούδι, τον ευχαριστούμε και παρακαλούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας να το επιδώσει ένα ταπεινό δώρο, ένα σταυρό του Χριστού μας και μια πλακέτα με 5 λέξεις που φανερώνουν όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγαπητό μας Νίκο, μαζί με τις ευχές μας ο Θεός να τον φροντίσει, να τον ενισχύσει στον αγώνα του και να τον προστατεύει και αυτό και τα παιδιά του. Η χάρη του Θεού να είναι με όλους εμάς. Αμήν. Μπράβο.
Κάμε έτσι λίγο λίγο, σε βγάλω μια φωτογραφία έτσι. Ευχαριστώ. Λίγο λίγο, έτσι σταματά, έτσι. Από τα Ιερά Εγγένεια ήθιστε τα μαντήλια αυτά τα οποία εφάπτονται των υλικών των εγγενείων και του Αγίου Μύρου να δίδονται στους εγγενιαστές και για να μην πω εγώ άλλα γιατί είναι ήδη 12, δίνω στον ηγούμενο πρώτον συγχαίροντας και του δίδω και μερικά άλλα να δώσει εκείνος όπου νομίζει και σε εσάς κύριε Νίκο. Άλλος. Ο κύριος Κουτάντος να έρθει εδώ. Και ο κύριος Κουσταλάκης. Ο Νικολίος. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς, διότι χωρίς εσάς δεν γίνεται. Λοιπόν, και σε άλλα με καλό. Βάλτε στο εικονοστάσι σας. Και άλλους. Το Κρυσταλάκι ο Νίκος είναι εδώ. Ο κύριος Κρυσταλάκης. Πού θα περάσει από εδώ. Η Αφροδίτη. Λίγο, λίγο να περάσει. Έλα εδώ, πού πας, μη βιάζεις. Κύριε Δήμαρχε, έλα εδώ. Ξέρουμε ότι αγαπάς το μοναστήρι, μιλώ στον ελληνικό. Και βρίσκω κι εγώ μια ευκαιρία, δημοσία. Πιάσε γιατρή. Δεν είναι γάζες. Όχι, μου θα περιμένουμε. Της ευλογίας στο σπίτι σου. Και να έχεις πάντα καλές ιατρικές διαγνώσεις. Κράτα. Δεν μπορεί να περάσει. Δεν βλέπεις. Δεν γίνεται να περάσει. Παπαδάκης. Ιωάννης. Γιώργη, ευχαριστούμε. Ποιον άλλο έχουμε. Και σε άλλα, και σε άλλα. Τώρα, για σας τους υπόλοιπους. Έχουμε έτοιμα να μοιράσουμε. Και το κάνουμε στους εγγενιασμούς. Τα υπόλοιπα των μύρων που χρησιμοποιούνται του Αγίου Ελέου, του Αγίου Μύρου, ό,τι περισσέψει, τα φτιάχνουμε φυλακτά, τα οποία θα πάρετε όλοι. Και τονίζω, αυτά μπορείτε να τα κόψετε όσες φορές θέλετε, να κάνετε φυλακτά ή να δώσετε αλλού. Όχι του εμπορίου. Ξέρετε ότι στην Κίνα τώρα τι κομποσκήνια φτιάχνουν, τι στολές φτιάχνουν οι αρετικές, ό,τι βάλεις με το νου σου, σταυρούς. Αυτό όμως είναι ευλογημένο και να το πάρετε για το σπίτι σας. Δεν λέω τίποτα άλλο λόγω του πεπερασμένου της ώρας, παρά να έχουμε την ευχή του Αγίου και τη σκέπη του και σε άλλα με καλό. Thank you.
Ha ha.